συζητήσουμε βέβαια σε σχέση και με τις κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Κυρίαρχο θα αναπιστεύω στο Ηράκλειο το πνεύμα που πρέπει να μεταφερθεί στην κυβέρνηση όσον αφορά και τους μισθούς που στην πράξη θεωρητικά έχουν βελτιωθεί και όλα αυτά που αντιλαμβάνεσαι ότι mm-hmm. με την ακρίβεια και με το ενδεχόμενο μιας νέας σύραξης στην περιοχή της γειτονίας μας αντιλαμβάνεσαι ότι όχι μόνο δεν επιτεύχθη η καταπολέμηση της ακρίβειας αλλά αντίθετα φεύγει κάθε μέρα ανωδικά και ξεφεύγει τελείως κάθε ελέγχου. Ναι, και θα πρώτο... την πληρώσει όλος ο κόσμος. Βέβαια, έτσι, υπάρχει, και πολύ περισσότερο εμείς. Έτσι. Στην παρούσα φάση υπάρχει και αυτή η παλιά παροιμία. Αγόρασε τη φήμη, πούλησε το γεγονός. Ουσιαστικά αυτό έχει συμβεί γιατί το πετρέλαιο δεν πήγε τόσο όσο το προβλέπανε. Αλλά απλά ο φόβος των απαντήσεων επί των απαντήσεων θα τα εκτινάξει όλα. Σωστά το λέτε κύριε Βενέτη, αλλά σχολιάζω ότι προφανώς το πετρέλαιο επειδή είναι το 25% της παγκόσμιας παραγωγής από την περιοχή εκεί συνολικά. Ίσως να μην επηρεαστεί και τόσο, όμως δέστε τι γίνεται τελικά με το φαινόμενο του Iron Dome, δηλαδή το ντόμινο που αφορά ναι. το σίδηρο. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αλουμίνιο και σίδηρο δημιουργούν τις συνθήκες των ανατιμήσεων και αυτό καταλαβαίνετε ότι φτάνει στην Ιερά Πέτρα με τη μορφή σωλήνων, θερμοκηπίου, στήλων κτλ. Και κάθε είδους κατασκευή που έχουμε ανάγκη, για να γίνει αντιληπτό περισσότερο. Πράγμα, το παγκόσμιο σύστημα επηρεάζεται από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που μπορώ και πρέπει να πω ακόμα. Είναι ότι με εντυπωσιάζει και η τακτική που κρατούν τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας σε όλη τη χώρα. Τα οποία στυλιτεύουν, σχολιάζουν, καυτηριάζουν την απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί, αλλά δεν είδα να γίνεται το ίδιο με την επίθεση του Ισραήλ στην πρεσβεία της Τεχεράνης στη Δαμασκό με 9 νεκρούς. Ακριβώς. Αυτές οι συνθήκες δεν δημιουργούν ισότητα όσον αφορά το πνεύμα και τις εξελίξεις για κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και για εμάς εδώ στην Ιερά Πέτρα που σε περιοχή και θέση γειτονίας ανησυχούμε. Ναι. Τώρα αυτό το να μιλάς για το Ισραήλ ας πούμε είναι τζιζ όπως καταλαβαίνω. Όχι, είναι μονομέρεια. Σε ένα πόλεμο θα ξέρετε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, το ξέρουν εξάλλου το Αιγύπτιο Γκάντι, αν δεν κάνω λάθος. Δείτε τι έγινε και με το Βαρουφάκι που δεν μιλάει επίσης κανένας, που δεν είναι θέμα μέρα 25 η Βαρουφάκι, η απαγόρευσή του να μιλήσει στη Γερμανία, έτσι, είναι τρομερό αυτό. Συμβαίνουν φαινόμενα τα οποία πραγματικά κρατάνε σε αφωνία ή σε αλαλία ή σε περιορισμό έκφρασης άποψης και το να προσθέσω ακόμη και κάτι για να μπούμε στα θέματα που μας ενδιαφέρουν πιο τοπικά. Ότι αντιλαμβάνεται κανείς από τα σποτάκια και τα τρέιλερ και όλα αυτά τα διαφημιστικά των υποψηφίων ευρωβουλευτών ότι μεριμνούν και τυρβάζουν περί άλλων. Το λέω ξεκάθαρα, είναι και η μέρα ταιριάζει και για το τροπάριο της Μαγδαλίνης κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε πως ορισμένοι που θέλουν να έχουν και την ψήφο μας σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο χώρας για την Ευρωβουλή θα μας εκπροσωπήσουν όταν αυτά που συζητάνε είναι το promotion του προφίλ τους, της οικογένειάς τους, της επαγγελματικής τους και εξέλιξης και καριέρας και όχι τα ζητήματα ουσίας που σήμερα ποιο είναι. Παράδειγμα για την Ιερά Πέτρα, το νερό. Έτσι, για να μην μπούμε σε καθημερινότητα, δεν είναι συνυφασμένοι με αυτά που θέλει ο κόσμος και κυρίως δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία στο να εκπροσωπηθούν. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι επιλογές και το 46 κομμάτων, 46 κομματικοί σχηματισμοί, διεδικούν υποψήφιοι τους μια θέση στην Ευρωβουλή. Δεν έχω αντιληφθεί και θα το καταθέτω μέσα από τη βήμα που μου δίνεται, όσα χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά αλλά και τα φοροτεχνικά ως επαγγελματίας, σε επίπεδο πολύ σημαντικό. Μεγάλη ομάδα από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με τα δάχτυλα τους μετράω, επισκέφτηκα και εγώ με την περιφέρεια το Ευρωκοινοβούλιο. Λίγοι Ευρωβουλευτές, Έλληνες, ξεχώρισαν με τις θέσεις της απόψης τους και αυτό καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας συνολικά. Mm-hmm. Σαν δική μου λοιπόν τοποθέτηση και σχέση με τα δεδομένα της καθημερινότητας και της πολιτικής της χώρας, όταν θέλουν να αφουγκραστούν και να επιθέσει την Ευρωπαϊκή από το Ευρωκοινοβούλιο να εκπροσωπούν τους Έλληνες, θα πρέπει αυτή τη θέση καθημερινά να αποδεικνύουν εφόσον την αποκτήσουν ότι διεκδικούν για τα συμφέροντα του Έλληνα και ότι δεν κρύβουν κάτω από τα χαλή προβλήματα για να είναι αρεστοί στους Ευρωπαίους εταίρους, μεγαλοεταίρους, Γερμανούς, Γάλλους κτλ. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό που λέτε, έτσι. Το έχουμε ένα σχολιασμό επειδή ενοχλούμε πολύ και το λέω, το καταθέτω δημόσια. Ενοχλούμε από πολιτικούς σχεδιασμούς για το ένα, για το άλλο κτλ. Κάθε ένας που θέλει να έχει αυτό το κομμάτι της υποψηφιότητας του βεβαίως είναι θεμητό. Ας αναλάβει την πρωτοβουλία των ενεργειών του, ας κατέβει, ας μιλήσει με τον κόσμο, ας αναδείξει τα προβλήματα που μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι θα εκπροσωπήσει επάξια και ας πάρει την ψήφο του κόσμου.
Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς αυτό προτάσουμε εδώ από εδώ, κύριε Γουλιδάκη, έτσι τα προβλήματα και όχι το προφίλ ή το πόσο καλό παιδί είναι ή δεν είναι ή πιανού πολιτικός, πιανού γιος ή κόρη είναι ή κτλ. Κτλ. Έχω μάθει η Μαρία στη ζωή μου για όλα αυτά τα πράγματα και πολλοί κόσμος κάνει το ίδιο. Να βλέπει τα πράγματα ως εξής. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, η καλύτερη είναι αυτή που βγάζει τα ποντίκια. Όχι ασπρό μαύρη. Εννοείται τι εννοώ. Πολιτικές γενιές, δάκια οικογενειοκρατίες. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ και να μιλάω δημόσια και να εκφράζω τεκμηριωμένες απόψεις. Έχουν πάει τη χώρα πίσω συνολικά. Σωστά. Συμφωνούμε μαζί σας. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας τα ζητήματα. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για το πυρηνελουργείο, το οποίο πήρε πρόστιμο, αν το καταλαβαίνω σωστά, και έχει ξεκινήσει από εσάς. Όταν ήσασταν εσείς στην αντιπεριφέρεια, αν δεν καταλαβαίνω. Γελάω γιατί πραγματικά η πολιτική μου αντίπαλη, που είναι λίγη ευτυχώς, έτσι, λίγη εννοείται ότι η αντιπαλότητα στην πολιτική είναι θεμητή. Όταν είναι τεκμηριωμένη και είναι και πολλές φορές επιθυμητή, όχι μόνο θεμητή αλλά και επιθυμητή. Και προφανώς μου αρέσει να υπάρχει. Να πω δύο πράγματα και δύο σκέψεις. Όλοι θα θυμούνται ότι προεκλογικά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο της Ιεράπτρας για την υποψηφιότητά μου, ήταν ένα από τα τρία δεδομένα που εφιώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι της παράταξής μου είχαν εφεύρει για να χτυπάνε καθημερινά. Να υπενθυμίσω ποια είναι. Πήρνε λεωργείο, νήσος Χρυσή και βεβαίως το θέμα του γυροκομείου. Έχοντας το θάρρος της άποψής μου και έχοντας απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μου ότι όλα τα χρόνια που μέσα στην περιφέρεια, είτε σαν περιφερειακό σύμβουλος είτε σαν αντιπεριφερειάρχης, περίπου για τρία χρόνια, διετέλεσα αυτό που έπρεπε να κάνω, το συνδέω λοιπόν μόνο με το πυρηνελαιουργείο. Το Σεπτέμβριο του 2020, όντως αντιπεριφερειάρχης, είχα στο γραφείο μου την ευκαιρία, αν θέλετε, να δω με τους συνεργάτες και την τεχνική υπηρεσία, αλλά και όλους, για το τμήμα βιομηχανίας και ανάπτυξης περιβάλλοντος, μια γενικότερη συζήτηση για να υπογράψω μια ΑΕΠΟ, μια απόφαση δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία έστειλε αποκεντρωμένη και η οποία αφορούσε την επέκταση και τον εξυγχρονισμό του πυρηνελαιουργείου Ιεράπετρας, στη συγκεκριμένη θέση που γνωρίζουμε στην πλατεία Όψη. Η οποία επέκταση και ο εξυγχρονισμός με τη βοήθεια και κάποιου επενδυτικού προγράμματος που πιθανότατα η επιχείρηση θα έμπαινε, όπως είχε ο ίδιος ο κύριος Αλβαντάκης, ο επιχειρηματίας, κατά την επίσκεψη στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη, ανακοινώσει με τους συνεργάτες του, θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, έχοντας την πρόθεση να βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου και να έχει ένα καλύτερο αποτύπωμα αποδεχτό από την κοινωνία της Ιεράπετρας κυρίως. Όχι μόνο της Ιεράπετρας και της Βαϊνιάς και των άλλων περιοχών και της Μακρυλιάς και της Γραλιγιάς και τα λοιπά, όπου επεκτείνεται αυτό το πέπλο της ομίχλης που μυρίζει και άσχημα. Σε κάποιους βέβαια αυτή η οσμή αρέσει και το έχουν δηλώσει δημόσια σε δημοτικό συμβούλιο. Πιθανότατα δεν είναι κακό, σε κάποιον μπορεί να αρέσει μια τέτοια οσμή. Από εκεί και μετά, παραλάβαμε τη μελέτη με πολλή περίσκεψη και καθυστερήσαμε για την υπογραφή της. Η υπογραφή είπε σε 20-24 Σεπτέμβρη του 20 και σας λέω δημόσια ότι ήταν στο γραφείο μου πάνω από 6 μήνες σε αναμονή. Και όλο αυτό το διάστημα γινόταν συζητήσεις αν θα ήταν σωστό ή λάθος να προσυπογράψουμε. Υποχρεωτικό βεβαίως ήταν και να υπενθυμίσω ότι αν σε ένα μήνα δεν υπογραφόταν θα είχε πλήρη ίσχυ. Παραλάβαμε όμως. Γιατί είδαμε ότι το να διπλασιαστεί η επεξεργασία πυρήνας με νέες μεθοδολογίες και όλα όσα προέβλεπε η ΑΕΠΟ θα ήταν προς το συμφέρον της κοινωνίας. Εννοείται όσον αφορά και τις οσμές αλλά και τις απορροές από το τμήμα του πυρηνελαιουργείου προς το ρέμα, γιατί δεν θα ξεχάσω εγώ ποτέ και δεν θα πάψω να αναφέρομαι ότι απορροές στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν και από τον τυχοματερή της Ιεράπετρας. Έχω πολλές φορές τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν, είδαμε ότι μέσα σε αυτή την απόφαση περιβαλλοντικών όρων και τα λοιπά υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που έπρεπε να γίνουν να προσαρμοστεί το πυρηνελαιουργείο για να λειτουργεί σωστότερα. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν ούτε το 21 ούτε το 22 στη μορφή και στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικά για τις υπηρεσίες μας της αντιπεριφέρειας. Για το Δήμο δεν ήμουν στο Δήμο και δεν έχει την άμεση ευθύνη της λειτουργίας του Δήμου παρά τις συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΠΟ λοιπόν αυτή προέβλεπε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση αισθητήρων για τις οσμές και μέσα στην πόλη
και στο ίδιο το εργοστάσιο. Δεν είδαμε αναφορές στα προηγούμενα διαστήματα. Οι υπηρεσίες έκαναν αυτοψίες κατά καιρούς. Και να υπενθυμίσω ότι το 2022, αρχές Μαρτίου ή Απριλίου θα ήταν, ότι αφού είχα βέβαια ζητήσει συμπαράσταση κεντρικά από την περιφέρεια, ένα ολόκληρο επιτελείο συναδέλφων Περιφερειακών Συμβούλων και Αντιπεριφερειαρχών, επισκεφτήκαμε το Πυρνελαιουργείο με επικεφαλή στον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που είναι και σήμερα στο αντίστοιχο πόστο στην περιφέρεια Κρήτης. Να θυμίσω και τους ανθρώπους που ήταν μαζί, δεν χρειάζεται. Περιφερειακοί σύμβουλοι και ο Γιάννης Ανδρουλάκης ήταν, και η κυρία Χανιωτάκη ήταν, και ο Γιώργος Τσιφετάκης, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Όλοι εκεί είδαμε, επισκεφτήκαμε και αντιληφθήκαμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Συζητήσαμε και τον επιχειρηματία, δεκτικός ήταν. Αποτέλεσμα όμως δεν υπήρξε. Τα επόμενα στάδια είδαμε και το διάστημα που πέρασε του χειμώνα, που δεν ήταν και χειμώνα στην ουσία, ότι οι ΟΣΜΕΣ έπνιγαν την πόλη. Και προηγουμένως και θα συνέχιζαν να αναπνίγονται. Οι υπηρεσίες από πέρσι περίπου Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, του 23, είχαν αντιληφθεί, είχαν πολλές πιέσεις και από την πλευρά μου, σαν όντως περιφερειακός σύμβουλος ακόμα μέχρι 31-12 του 23, τα οποία θα μπορούσαν να σας επιβεβαιώσουν για τον καθένα οι διευθυντές του Τμήματος Βιομηχανίας Ανάπτυξης και το αντίστοιχο τμήμα περιβάλλοντος. Οι καταγγελίες που είχαν συγκεντρωθεί ωστόσο, στην αντιπεριφέρεια τουλάχιστον, αλλά και άλλου, αυτά τα αστυνομικά τμήματα από γύρω-γύρω, από υπογραφές, θέλει χρόνο για να τη διαβάσει κανείς. Ναι. Θέλει χρόνο. Αναφέρονται μέσα στην απόφαση καταρχήν. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Η περιφέρεια ενημερώθηκε σε όλο το επίπεδο, υπηρεσιακά και ιεραρχικά, όσον αφορά τους αιρετούς, και αποφάσισε να συστήσει τη σχετική επιτροπή, και ΚΕΠΕ όπως λέγεται, για να ελέγξει όλα όσα χρόνια έχουν δημιουργήσει καρκίνωμα στην περιοχή, αν ήταν, αν δεν ήταν σωστά, αν μπορούν να πάρθουν, αν δεν μπορούν να πάρθουν μέτρα, και να επιβάλλει και νέους κανόνες, ο οποίος ήδη μέσα από αυτή την επιβολή, της απόφασης επιβολής προς τίμου, έχει απευθύνει στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ζητάει την προσυπογραφή και τον έλεγχο για να εφαρμοστούν και νέοι κανόνες μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η σύγχρονη τεχνολογία. Με ένα και μοναδικό σκοπό. Να λειτουργεί ορθά, σύμφωνα με τους κανόνες της δημόσιας υγείας και της ασφάλειάς της, και βεβαίως σε καμιά περίπτωση με το σκεπτικό του να οδηγηθεί η επιχείρηση στο να κλείσει. Δεν ήταν ποτέ ζητούμενο της περιφέρειας και του Δήμου, πιστεύω, και κάθε ενός αιρετού, να κλείσει μια επιχείρηση. Ίσα-ίσα, σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, όλοι επιθυμούμε να αναπτυσσόμαστε επιχειρηματικά, αλλά πάντα στα μέτρα της νομιμότητας ή κατά το δυνατόν κοντά στη νομιμότητα. Η επιτροπή αυτή έχει βασιστεί σε πάρα πολλά επιμέρους θέματα που είχαν τεθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχε ζητήσει και από την Πολοδομία Ιεράπετρας μέσα στον Αύγουστο να υπάρξει μια θέση της Πολοδομίας Ιεράπετρας για τι συμβαίνει εκεί όσον αφορά πολοδομικές διατάξεις, παραβάσεις που πιθανώς υπήρχαν κτλ. Το φως στη δημοσιότητα στήθηκε 38 από την πολεοδομία της Ιεράπετρας και είναι πλέον γνωστό και αποτελεί και μέρος της δικογραφίας όλη η κατάσταση που περιέγραψε και προσυπέγραψε ο διευθυντής της πολεοδομίας και ο υποδιευθυντής τότε, της 38 του 23, όπου αναφέρει ρητά αριθμητικά τις παραβάσεις οι οποίες έχουν από το 1996 που είχε εκδοθεί η πρώτη άδεια μέχρι και σήμερα. Οφείλει κάποιος πολίτης, αν θέλει συνειδητά, να εκφράζει άποψη είτε στο Συμβούλιο είτε δημόσια, να διαβάσει αυτό το έγγραφο που έχει αριθμό πρωτοκόλλου 1062 και ημερομηνία 38 του 23, πριν τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, δεν εκμεταλλεύτηκα προσωπικά ως υποψήφιος παράταξης ένα τέτοιο έγγραφο που είναι καταπέλτης πραγματικά, συνολικά από την Πολοδομία της Ελλάδας που γνωρίζει τα θέματα, για όσους όλα τα χρόνια, με τη στάση, τη θέση τους ή με το οτιδήποτε, μπορεί να μην έπραξαν αυτά που έπρεπε να πράξουν περισσότερο. Επιβολές προς τίμων υπήρξαν και έκτακτες, θα έλεγα, αυτοψίες υπήρξαν, και υπενθυμίζω ότι πολλές φορές είχαν επιτευχθεί καταστάσεις να έχει κλείσει για κάποιες μέρες, που είχε συμβεί αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος, την περίοδο του νιού του Καστρινάκη. Η υπηρεσία λοιπόν, βαζεύοντας όλες αυτές τις προσπάθειες από το 1996 και μετά στοιχεία, έφτασε και αποφάσισε να επιβάλλει συνολικά δύο πρόστιμα, ενός υψηλού ποσού, που αφορά το ένα τις ΟΣΜΕΣ και το άλλο τις απορροές, όσο κομμάτι τουλάχιστον συμμετάσχει των λιμάτων στο παρακείμενο ρεύμα με τις εξωτερικές δεξαμένες στο Πυρνελαιουργείο. Αυτά τα δύο πρόστιμα
έχουν από τις 5 Τετάρτη κοινοποιήθηκαν στο Δήμο της Ιεράτρας και ως αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής της Ιεράτρας ζήτησα, το έλαβα, είναι κοινοποιημένο έγγραφο και στο Δήμο της Ιεράπετρας. Από εκεί πλέον είναι πλέον δημόσιο έγγραφο και ο καθένας μπορεί να το δει. Στην πράξη, ένα πρόστιμο το οποίο είναι μεσαίας κατηγορίας για την ελληνική διοίκηση αναφέρομαι, διότι βλέπετε τον περασμένο καιρό ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Διοικητικά έχει το δικαίωμα το Υπουργείο, το κράτος, η αντιπεριφέρεια, οι υπηρεσίες, και του Δήμου πολλές φορές να επιβάλλουν πρόστιμα που έχουν δύσκολη, θα έλεγα, διαμόρφωση για να οριστικοποιηθούν και να αποφασιστούν και υπήρξε καθυστέρηση και σε αυτό το πράγμα, διότι ένα πρόστιμο θα πρέπει να περιλέχει μέσα δικαιοσύνη, τεκμηρίωση σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε εάν γίνει προσφυγή να μην καταπέσει. Θεωρώ ότι έχει κάνει σωστά τη δουλειά της η υπηρεσία, οι υπηρεσίες συνολικά που συνεμπλέκονται σε αυτή την απόφαση και βεβαίως ο επιχειρηματίας με τη σειρά του έχει περιθώριο 60 ημερών όπως αναφέρει η απόφαση να προσφύγει κατά αυτής της απόφασης και να αποδείξει αν οι υπηρεσίες μιλάνε σωστά ή λάθος. Μάλιστα. Ωραία. Με αυτό το πρόστιμο, μάλλον δύο πρόστιμα που πέσανε τώρα στο πυρηνάδικο, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση ή θα φύγει ο επιχειρηματίας, θα μαζέψει και φύγει και θα πει ασυχτήρ, θα φτιάξει εκεί για την οσμή, γιατί η οσμή είναι το πρόβλημα εδώ στην Ιεράπετρα, ειδικά όταν φυσούν νοτιάδες, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, η μυρωδιά. Προφανώς δεν μπορεί να προδικάσει κανείς από εμάς. Όχι, αλλά απλά λέω ότι okay, είναι κάτι που χρειάζεται, όλοι το συμφωνούν σε αυτό, το πυρηνελουργείο χρειάζεται, προκειμένου να μαζεύονται οι πυρήνες από όλο την περιοχή, που είναι και αρκετά τα ελαιουργία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε την ρύπανση στα αριάκια, στα ξεροπόταμους και λοιπά, θυμάστε τι γινόταν παλιά με όλο αυτό το κατσίγωρο. Βεβαίως, το κατσίγωρο, θυμάμαι, και βεβαίως έχω και σε αυτά συνηγορήσει και αναφέρει και αποκρύβουμε. Ναι, απλά σε κάθε περίπτωση. Ωραία, ποιος είναι ο στόχος δηλαδή των προστήμων αυτών τώρα? Να το θέσω αλλιώς. Περνάτε κάθε μέρα το κόκκινο και δεν σας μιλάει κανείς. Θα πάψετε ποτέ να το κάνετε? Εννοώ το κόκκινο φανάρι. Ναι. Άρα ότι έδωσα δηλαδή την απάντηση. Αυτό είναι το... Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Όχι, για ακούστε. Προφανώς η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα. Η επιβολή αυτού του προστίμου, όπως εγώ το θεώρησα μεσαίο πρόστιμο, έχοντας γνώση πολύ από άλλα πρόστιμα διοικητικά για ποσά που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις, γιατί και αυτή η επιχείρηση είναι, όταν είτε έχουμε θέματα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής ή άλλων κανόνων λειτουργίας, το βιομηχανίας, το βιοτεχνίας, το εμπορίου, όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα της επιβολής προστίμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς η επιβολή προστίμου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αλλάξει ροή των πραγμάτων. Είναι όμως ένα εργαλείο συνετισμού. Είναι ένα εργαλείο περίσκεψης. Είναι ένα εργαλείο προβληματισμού και για την επιχείρηση και για τους πολίτες και για όλους. Οι πολίτες αναρωτιούνται, καλώς τα έβαλε η περιφέρεια ή κακώς τα έβαλε. Καθένας μπορεί να δώσει απαντήσεις με το βαθμό των γνώσεων που έχει και το πώς προσεγγίζει το θέμα της υγείας. Αλλιώς θα δώσει ένας πολίτης του Ρεθύμνου σε αυτό το πρόστιμο σημασία και αλλιώς ένας πολίτης της Ιεράπετρας. Για να υπενθυμίσω ότι συλλογικά είχαν συγκεντρωθεί τεράστιος αριθμός υπογραφών από πολίτες του ευρύτερου Δήμου της Ιεράπετρας ότι ενοχλούνται. Να υπενθυμίσω ακόμα ότι αν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν θα υπάρχει συνετισμός και δεν αφορά μόνο το πυρηνελεουργείο και αυτή την απόφαση. Ανθρώπων οι οποίοι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα στην επιχειρηματικότητα. Να σας θυμίσω ότι το πυρηνελεουργείο, να μην πω το όνομα, στον Άγιο Νικόλαο, δεν έκλεισε επειδή ήθελαν οι υπηρεσίες και μόνο, επειδή αποφάσισε ο λαός του Άγιου Νικολάου να κλείσει. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο σαν παράταξη να επιδιώκουμε να κλείσει. Είμαι οικονομολόγος, σας το καταθέτω υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλά της υγιούς επιχειρηματικότητας είμαι και το έχω αποδείξει τόσα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος, να λειτουργεί στα πλαίσια της λογικής. Διαμορφώνει ένα πεδίο η αντίδραση και το πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι τεχνικά θα μπορέσει ποτέ να έρθει στην κατάσταση στην οποία ο κόσμος και τα όσα παράπονα και κακώς κείμενα έχουν διαπιστωθεί θα αλλάξουν έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση? Ναι, γιατί βλέπουμε και άλλες επιχειρήσεις να πληρώνουν τα πρόστιμα και να συνεχίζουν
Έτσι. Εντάξει, σου λέει και τι έγινε. Εντάξει, δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Λέμε τώρα. Θέλω να προκαταλάβουμε. Όχι, όχι. Αλλά θέλω να προδικάσουμε. Αν θα λειτουργήσει επί τη ουσία αυτό ή είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Επικοινωνιακό. Εγώ οφείλω να καταθέτω την άποψή μου τεκμηριωμένα και όχι στρογγυλοποιημένα, αλλά ολοκληρωμένα. Οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, μετά την απέτηση του κόσμου, γιατί ο κόσμος απέτησε από την αντιπεριφέρεια να δει τι γίνεται με αυτό το θέμα. Οι αναφορές που υπάρχουν και μέσα στην απόφαση και σε όλες, και στη Δημοτική Αστυνομία και στο αστυνομικό τμήμα, είναι πολλές. Δεν χρειάζεται να το αιτιολογήσω. Από εκεί και προφανώς απαντώ ευθέως. Το πρόστιμο είναι ένα από τα μέτρα που μπορεί συνολικά να έχει η πολιτεία για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης. Και ποτέ η πολιτεία δεν έφτασε σε βαθμό τέτοιο απελπιστικότητα να κλείσει οριστικά μια επιχείρηση, εκτός και υπήρχαν φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να προσβάλλουν ευθέως πολλούς κανόνες της ζωής, την ανθρώπινη ασφάλεια κτλ. Και αυτό έχει συμβεί αλλού. Η δική μας στόχευση είναι, με όσα σε κάθε προηγούμενο έχουν δημοσιευτεί από την πολυοδομία, της παράταξής μας εννοώ, και νομίζω ότι πρέπει να έχει του κάθε πολίτη. Η χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής ως βιοτεχνική βιομηχανική, κατ' εμέ το Γιάννη το Γουλιδάκι, δεν ήταν η σωστή. Δεν είχα δημόσιο λόγο τότε, αλλά και από τότε που δεν είχα δημόσιο λόγο, παρά μόνο σαν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, είχα εκφράσει αντιρρήσεις. Η θέση αυτή όμως είναι οριστικά χωροταξικά χωροθετημένη και είναι απόλυτο ότι δύσκολα αλλάζει. Με την απόλυτο ότι δύσκολα αλλάζει, δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν όμως τεράστια κόστη μετακίνησης κτλ. Άρα αυτή η κουβέντα, το ότι χωροθετήθηκε, είναι πλέον οριστική. Με νόμους του κράτους, η περιοχή είναι βιομηχανική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κανόνες για την διαδικασία είτε της κατασκευής μιας οικίας είτε μιας επιχείρησης. Και νομίζω ο καθένας το κατανοεί. Στον ίδιο χώρο είδατε ότι συγκεντρώθηκαν για χρόνια τα σκουπίδια της Ιεράπετρας και αυτό το καρκίνωμα θα συνεχίσει για πολλές δεκαετίες να συνεχίζει να δίνει τοξικά βαρέα μέταλλα. Έτσι, σωστά το λέτε. Εννοείται ηχοματερή. Άρα έχουμε δύο προβλήματα σε αυτήν τη θέση. Το ένα στην πράξη έχει μπει σε ένα πλαίσιο σταδιακής ύφεσης, εννοείται ηχοματερή. Όπου θα είναι πλέον ο νέος χώρος επεξεργασίας, θα το συζητήσω με αυτό σε μια άλλη στιγμή, των φυτικών υπολοιμάτων και διαφόρων άλλων τροφών, χαρακτήρα επεξεργασίας, διακομποστοποίησης κτλ. Που ήδη έχει εγκατασταθεί στη θέση. Η στόχευση λοιπόν αιρετών, άρα και του Δήμου και πολιτών, είναι στη συγκεκριμένη θέση να συνεχίσει να λειτουργεί, ταΐζει οικογένειες, επεξεργάζεται όλα αυτά που είπατε και γίνεται κατανοητό ότι αυτό που πρέπει να γίνει θα πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες. Και εδώ στο πρόστιμο. Δεν είναι μόνο το πρόστιμο, είναι και συνολικά η έκθεση της αντιπεριφέρειας των υπηρεσιών της Επιτροπής που έχει δημιουργηθεί από πέρυσι νόμιμα και οι συγγύτες να αποκεντρωμένοι άρα στο κράτος να αυξηθούν οι όροι εκείνοι που θα επιτρέπουν την ορθή λειτουργία του. Ωραία. Εξού λοιπόν και αυτά τα δύο πρόστιμα που επιβλήθηκαν χθες. Ναι, από εκεί και μετά. Προφανώς ο επιχειρηματίας έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της προσφυγής, της ανατροπής, της μείωσης, του μηδενισμού, σε οτιδήποτε. Άρα απλά είναι ένα εργαλείο της πολιτείας. Θα αποδώσει, θα φανεί και θα κριθεί στην πράξη. Θα φανεί στην πράξη. Ωραία. Πάμε. Εγώ όμως μπορώ να προσθέσω το εξής. Με απόλυτη διαφάνεια. Ζήτησα και δημόσια, δεν το έχω κάνει γραπτά η αλήθεια να λέγεται. Να δω. Γνωρίζω ίδιος ότι η περίοδος λειτουργίας του για να διοδοτηθεί αρχικά ήταν 1 Νοεμβρίου με 31 Μαρτίου. Σήμερα λειτουργεί. Και χθες λειτουργούσε. Να λειτουργεί, ξαναλέω. Η ερώτηση είναι, έχει δοθεί γραπτή παράταση? Χρειάζεται κάτι τέτοιο? Ας βγει κάποιος επίσημα να μας απαντήσει. Εγώ θέτω το ερώτημα όντως ως αντιπεριφερειάρχης 35 μήνες. Όποτε ζητούσε, επειδή υπήρχαν συγκεντρωμένες πυρήνες απ' έξω για επεξεργασία που ήταν μοχλός πίεσης, παράταση, τη δύναμη. Υπέγραφα κι εγώ τέτοιου είδους παρατάσεις. Ρωτάω, υπάρχει τώρα? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ρητορική ούτε ερώτηση. Και αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που νομίζω ότι βάνει μια νέα συζήτηση είναι και η Δημοτική Αρχή συνολικά και είμαστε τμήμα της. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν επαφίεται σε εμάς τους αιρετούς να δούμε αν θέλουμε να τις εφαρμόσουμε, αν θέλουμε να ποιούμε την ίσα. Και να τις αφήνουμε σε μια δράνεια και να μεταφέρουμε τα ζητήματα ότι οι άλλοι αποφάσαν, οι άλλοι υπέγραφαν και όλα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι. Εμείς το ζούμε το πρόβλημα, εμείς θα πρέπει να εκφράσουμε απόψεις και σπάσουν αυγά. Δεν γίνεται ο μελέτα χωρίς να σπάσει αυγά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Χρυσή τώρα, όπου εκδόθηκε χθες αναμενόμενη η οικία. Οπότε συνεχίζει και φέτος το ίδιο σκηνικό. Και μάλιστα ήσασταν μέλος της Επιτροπής, κύριε Γουλιάκη. Βεβαίως ήμουν μέλος μέσα στις αρχές του έτους. Αντικαταστάθηκα τις αρχές του
τους αυτούς. Ωραία, σε κάθε περίπτωση. Για πάμε τώρα εδώ. Οπότε ισχύει το ίδιο πράγμα. Είχαμε και τον αντιδήμαρχο αρμόδιο να μας λέει ότι θα πάνε θελοντές στη Χρυσή. Οργανώνεται τέλος πάντων εκεί ο καθαρισμός. Μας το είχε πει και ο κ. Παραγκαμιάν σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχουν μείνει αρκετά απορρίμματα και ογκώδη και διάφορα άλλα τέλος πάντων μέσα στη Χρυσή. Έτσι. Ο κύριος Σπυριδάκης έβαλε το θέμα των κέντρων, δηλαδή ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι είναι αυτό που είναι η ξηρασία, μόνο υπάρχει κάποιο βακτήριο έντομο, δεν ξέρω τι, που καταστρέφει τους κέντρους, να το δούμε έτσι. Και έκανε αναφορά και στη διοργάνωση αυτή της εθελοντικής καθαριότητας, μάλιστα το βάλαμε και ως κολυμπώντας θα πάνε οι εθελοντές να... Ναι. Γιατί δεν δένει τίποτα εκεί. Τι κάνουμε τώρα, έτσι θα συνεχίσει η ιστορία? Ακούστε, σε κάθε περίπτωση είχα εκφράσει δημόσια και επανειλημμένα τις απόψεις μου όσο αφορά το εύρος, τις δυνατότητες της διαχειριστικής αρχής, της επιτροπής δηλαδή, που είχε ορίσει ο κύριος Χατζηδάκης, για να υπενθυμίζω, και στην οποία συμμετείχαμε όλοι. Μην ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Και ο Δήμος Ιεράτρας και η Περιφέρεια και το Δασαρχείο και όλες τις υπηρεσίες, η αρχαιολογία κτλ. Υπενθυμίζω απλά, μάλλον ενημερώνω καλύτερα, ότι στο διάστημα της νέας πενταετούς θητείας της Δημοτικής Αρχής, ο ίδιος ο κύριος Ραγκούλης, μέλος όντως στα τελευταία στάδια πριν κλείσει η προηγούμενη διαχείριση μέχρι 31 Δεκάτου 2023, και ως νέος δήμαρχος είχε πάρει μέρος σε επιτροπές που και εγώ συμμετείχα. Και πλέον είναι εκείνος μέλος της Επιτροπής, συμμετάσχει στην Επιτροπή, και ο Μιχάλης Σπυριδάκης βεβαίως ως αντιδήμαρχος αναπληρωτής του. Αυτό, μιλώντας ως μέλος της Επιτροπής μέχρι 31 Δεκάτου, με χαροποιεί. Τι εννοώ με χαροποιεί? Μου δίνει ένα άλλο αέρα ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην Ιερά Πέτρα για καλύτερη συνεργασία που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, διότι δεν υπήρχε η ισχυρή παρουσία στην Επιτροπή. Από εκεί και μετά, η απόφαση αυτή για εμένα δεν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό μου που θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά. Υπάρχει και έχει δοθεί η σχετική παράταση του διαχειριστικού σχεδίου. Μένουν πολλά πράγματα να γίνουν. Και θα μείνουμε σε ένα, δύο ή τρία, πέντε, αν είναι η φύλαξη, αν είναι η προβλήτα, αν είναι οτιδήποτε. Αλλά όλα εκείνα που δεν έγιναν, που είναι πολύ σημαντικά, για να υπάρχει επισκεψιμότητα με περιορισμό, υπάρχουν σχετικές μελέτες και προγενέστερες και επικαιροποιημένες, που δεν μιλάνε για πάνω από 1.000 άτομα. Και παρεπιπτόντως σας αναφέρω ότι άκουσα δημοτικό σύμβουλο στις Κυκλάδες και αναφέρει συγκεκριμένα τη δυνατότητα της επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένα νησιά. Ασχολήθηκα και παλιότερα με το θέμα και σας αναφέρω Κυκλάδες, καλά και άλλα νησιά. Και πάω παράδειγμα στη Σέριφο. Η δυνατότητα επισκεψιμότητας ανά ημέρα είναι 9.000. Εκεί δεν έχει περιορισμούς, έχει λιμανάκι και τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε Δήμος έχει δει τις διαστάσεις του ζητήματος ενός χώρου που είναι χώρος ελκυστικός και μπορεί να προσεγγίσει θεατές, επισκέπτες. Αυτό δεν είχε γίνει παλιότερα. Δεν υπήρχε περιορισμός. Φτάσαμε λοιπόν να λέμε ότι η Σέριφος έχει δυνατότητα ημερεσίας επίσκεψης 9.000 επισκεπτών την περίοδο του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν έχει. Οι κάτοικοι είναι λιγότερο κατά 7 φορές, αν τους υπολογίσεις και δεις τα αριθμητικά στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση τα μέτρα δεν είχαν πάρθει. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα όσον αφορά οριστικοποιήσεις κάποιων θεμάτων για την επισκεψιμότητα, αλλά και τις θέσεις που προτείνει το ΕΛΚΕΘΕ με τις μελέτες που ολοκλήρωσε και παρέδωσε σχεδόν, για το πού μπορεί να δημιουργηθούν αγκυροβόλια, άρα θέσεις που θα κατασκευαστούν έργα για επισκεψιμότητα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά προσωπικά θέλει πολύ χρόνο συζήτηση, που δεν έχω και τώρα πρόβλημα να την κάνουμε. Αλλά θα θέλει να υπάρχει και το αντίπαλο δέος και οι απόλυτες συζητήσεις. Έχω ζητήσει, να ενημερώνουμε και τον κόσμο δημόσια, και σαν μέλος της Επιτροπής δύο φορές, και είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, και η Επιτροπή έχει καταθέσει, η Επιτροπή Διαχείρισης της Νήσου Χρυσής, είχε καταθέσει έτοιμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση. Δύο φορές ξαναλέω. Αυτά μπορείτε να σας τα επιβεβαιώσει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Παραγκαμιά. Δεν υπήρξε ανταπόκριση για ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου ήταν ο προάγγελος για να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Κρήτης αρχικά, Φαλάσσαρνα, Μπάλος και Γάβδος, αλλά και Ελαφωνήσι. Δεν ξέρω αν θα αποδώσουν. Ξέρω όμως ότι πολύ καλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο νέο πλαίσιο της διαχείρισης των περιοχών Natura, στο νομικό πλαίσιο που ετοιμάζεται να κάνει νόμο του κράτους η κυβέρνηση, αλλάζουν κανόνες.
που θα συμπαρασύρουν και την ίσοχρηση. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στο να δούμε αν η απόφαση αυτή ήταν καλή ή ήταν κακή. Όπως και οι προηγούμενες δεν αρέσουν σε πολλούς οι αποφάσεις αυτές. Η παράταση αυτή για μένα ήταν αρχής εξ αρχής, θεωρητικά δεδομένη. Θα μπορούσε να αλλάξει μόνο στην περίπτωση που υπήρχαν δυνατότητες ασφαλούς αποβίβασης και επιβίβασης και βεβαίως φύλαξης. Ούτε το ένα γίνει, ούτε το άλλο. Ναι. Πώς διαχειριζόμαστε στην πορεία? Τι κάνουμε τώρα, έτσι θα γίνεται? Μέχρι να περιμένουμε να γίνει μελέτη, να φτιαχτεί το αγκυροβόλιο, να δίνει αυτό, να κάνουμε εκείνο. Να μείνω και σε κάτι ακόμα. Ακούστε λιγάκι. Να σε όριζα, ας πούμε, έτσι. Ακούστε. Το να υπάρχουν περιορισμοί, όποτε και αν την άποψή μου καταθέτω την άποψή μου αυτή τη στιγμή και η ίδια θα είναι και στο μέλλον όσον αφορά το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι περιορισμοί σε σημεία όπως προανήγγυλα προηγουμένως και το τεκμηρίωσα πιστεύω ικανοποιητικά, είναι δεδομένοι. Όταν ολοκληρωθούν, όποτε ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα που το κράτος αποφάσισε και όρισε Επιτροπή Διαχείρισης, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Για ασφάλεια, επιβίβαση, για ιατρείο, για πρώτες ανάγκες, για πολλά που δεν υπάρχουν τώρα. Δεν γνωρίζω πραγματικά μετά το πέρας μιας διάρκειας παράτασης που έχει πάρει διαχειριστική αρχή, τι θα αποφασίσει η πολιτεία αν θέλει να βάλει χρήματα, να δώσει στο Δήμο της Ιεράπετρας, να δώσει στην περιφέρεια για να ενεργοποιηθούν οικονομικά, να προχωρήσουν κατασκευές στο έργο. Αυτή είναι η πρόκληση σήμερα της δημοτικής μας αρχής αλλά και της περιφέρειας. Άρα τι κάνουμε, να πιέσουμε λοιπόν να λήξει αυτή η ιστορία αφού φτιαχτούν όλα αυτά τα έργα υποδομής που λέμε στη Χρυσή? Ας αποφασίσει σε δηλαδή, κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και τα επόμενα χρόνια με το ίδιο. Να μην γίνεται κάτι. Έχουμε δηλαδή ήδη δεν παράταση, γίνεται κάτι. Έχουμε ήδη παράταση. Μισό λεπτό για να βάλω μια βάση στη γίνεται στις. Κάτι. Αυτή τη δηλαδή στιγμή, όλα κολλάνε. Και το θέμα στιγμή, των. Τι ακριβώς προβληματίζει για να αντιληφθώ? Η αδυναμία του να έχουμε. Μα ένα λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πιο απτές και καταγεγραμμένες οι όποιες αντιδράσεις. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Σκαφών Αναψυχής. Έγινε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις τους και είδαμε ότι σε κάθε περίπτωση η άρση του περιορισμού και της επιβολής μιας κατάστασης, όχι της επιβολής, της επαναφοράς μιας κατάστασης ασυδοσίας, δεν είναι το επιθυμητό. Ναι, όχι, δεν είπαμε αυτό. Άλλο και κάτω τελεία λοιπόν. Ναι. Ποιοι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα? Δεν είναι η Επιτροπή όλο το κομμάτι και όλο το πακέτο που θα αλλάξει τα πράγματα. Εδώ είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα γάιδαρο, με συγχωρείτε, που είναι η πολιτεία, και ένα σαμάρι που είναι Επιτροπή. Και χτυπάμε το σαμάρι. Ναι. Δεν θα βγάλουμε ποτέ αποτέλεσμα. Τι λέω λοιπόν? Και ως αντιπαριφερειάρχης τα ίδια έλεγα και ως δημοτικός σύμβουλος τα ίδια θα πω. Η πολιτεία μας υποχρέωσε, μας ενέπνευσε με τον κύριο Χατζηδάκη να πάρουμε μέτρα, πιστεύοντας στον όρκο και την τιμή που μου κάνει ο κόσμος να με εκλέγει, τίμησα αυτή την προσπάθεια. Συνειδητά, όχι επειδή μου επέβαλαν κανόνες. Και βεβαίως αυτό μου στοιχίζει πολιτικά. Όμως τι με ενδιαφέρει, να είμαι δημοτικός σύμβουλος ή οτιδήποτε ή να υπάρχει αειφορία? Αν όλοι ξεχάσανε τι καταστάσεις υπήρχαν στο νησί για πάνω από 40 χρόνια, αν όλοι λένε απλά ότι μια φορά το νησί ήταν γεμάτο κοχύλια οι παραλίες και τώρα δεν τολμά κανείς να το πει, αν λέμε όσα λέμε και όσα υπήρχαν πραγματικά, δεν μπορώ να συνεχίσω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που λέω όμως σε κάθε περίπτωση είναι το εξής. Εμείς σαν νέα δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος έβαλε τον τόνο, θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Περιορισμοί, ναι, υπάρχουν. Είναι η μοναδική περιοχή του πλανήτη που υπάρχουν περιορισμοί? Έχουμε δει πως πάνε στο Κουφονής, έχουμε δει πως πάνε σε άλλες περιοχές που επισκέπτονται πραγματικά για να πάρουν το λουτρό τους? Ή δεν το κατανοούμε όλοι? Αυτά τα μέτρα ήταν αναγκαία για να υπάρξουν συνθήκες βελτίωσης και αειφορίας. Αν θα είναι σωστά ή όχι θα φανεί στην πορεία. Να πω όμως και κάτι ακόμα. Τα στοιχεία του Λιμεναρχείου για το έτος 22, τα είδαμε, το 23 δεν τα έχω μπροστά μου. 33.000 επισκέπτες την Ίσο Χρυσή με περιοριστικά μέτρα. Σας λέει κάτι αυτό ή μόνο εμένα λέει? Να. Και να αντιληφθώ πόσο είμαι έξω από τα πράγματα ή πόσο είμαι μέσα στα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόθεση και θα συνεχίσουν να ξεκινήσουν την επισκεψιμότητα. Το επόμενο διάστημα η πρόκληση όλων είναι να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Το ενσύ δεν είναι κλειστό. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, και το λέω ευθέως, είχε συνηγορήσει τα μέγιστα να φτάσει παντού αυτό το μήνυμα, ότι το νησί είναι κλειστό. Mm-hmm. Κατά τη δική τους τουλάχιστον σκέψη
και πρόθεση και διατύπωση. Ο Δήμαρχος Ιεράβετρας, προς τιμήν του, στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ξεκάθαρα: το νησί βρίσκεται σε περιορισμό επισκεψιμότητας για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτό συζητήσαμε με τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών αναψυχής, είναι να κοινωνήσουμε στην υπόλοιπη Κρήτη καταρχήν, χώρα συνολικά, και σας λέω και μερικές λεπτομέρειες από αυτή τη συζήτηση. Επικοινώνησα μέσα από αυτή την επικοινωνία με τον Κυριάκο τον Κότσογλου, που χθες ήταν στο Ντουμπάι με την περιφέρεια Κρήτης, και ανθρώπους και από την Ιεράπετρα και από το Λασίθι που συμμετείχαν σε workshop για τον τουρισμό της Κρήτης. Και η συζήτηση διήρκεσε πάνω από 20 λεπτά τηλεφωνικά. Σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια είναι μαζί μας για να κοινωνήσει και αυτή με τη σειρά της και μέσω της Aegean, που έχει τη δυνατότητα να το κάνει την πάση συνεργασία, και να φτάσει παντού το μήνυμα ότι το νησί της Ιεράπετρας βρίσκεται σε επισκεψιμότητα υποπεριορισμού. Δεν είναι κλειστό. Και μάλιστα ήδη επιλέξαμε και κάποιες προωθητικές ενέργειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα τις προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πιστεύουμε απόλυτα και σε αυτό που ο Κυριάκος ο Κότσογλου, και τον ευχαριστώ, μας μετέφερε στη συζήτηση, ότι θα πρέπει να περάσει το μήνυμα παντού. Στην αγγλική ορολογία θα το εκφράσω, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει πολύ να μιλάω αγγλικά, αλλά εδώ είναι η γλώσσα τέτοια. Our paradise is open. Nice. Αυτό θα είναι το σλόγγαν που η παράταξή μας θα βολέψει, θα βοηθήσει να υποστηρίξει σε κάθε περίπτωση, για να κοινωνικοποιηθεί, για να γίνει γνωστό ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα επισκεψιμότητας, υπάρχει δυνατότητα λήψης λουτρού με κανόνες. Και σε αυτό τα μικρά σκάφη αναψυχής θα συμβάλλουν, διότι και σκουπίδια δεν αφήνουν, και οι υπηρεσίες προσφέρουν υψηλές, και σε αυτό το μοντέλο, όταν ολοκληρωθούν τα έργα, και τα μεγαλύτερα πλοία θα μπορούν να συμβάλλουν. Γιατί όλοι αναζητούν την επισκεψιμότητα με κανόνες. Για να πάω στα μεγαλύτερα πλοιάρια, ποιος καπετάνιος θα έπαιρνε το ρίσκο να αποβιβάσει κόσμο σε μια προβλήτα η οποία θεωρητικά έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να αντέξει. Δεν νομοποιήθηκε. Δεν έγιναν ενέργειες, αν μπορεί να νομοποιηθεί. Να το δούμε, να το εξετάσουμε. Και σε κάθε περίπτωση να βελτιωθεί και να επεκταθεί. Μα τόσα χρόνια δεν έγινε. Ναι. Και τώρα για 3 χρόνια φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φταίει η Επιτροπή. Φταίει ο ΦΠΚ που έχει αναλάβει ένας πανεθνικός οργανισμός τη διαχείριση του περιβάλλοντος και που βάλει νέους κανόνες. Και από ο κύριος Τριάντης είναι σαφέστατος. Και όχι ο διοικητής, εννοώ το ΦΠΚ. Ναι. Εμείς λοιπόν, σαν Δημοτική Αρχή καινούρια, και θα αυτό να είστε σίγουροι θα συντράμουμε και θα συνυποστηρίξουμε, βλέποντας και το πνεύμα της νέας Δημοτικής Αρχής. Ότι έχει αντιληφθεί τα φαινόμενα και το πόσο πρέπει να συνδράμει ο Δήμος σε αυτά που το διαχειριστικό σχέδιο του αναθέτει, να βρει χρηματοδοτήσεις για την προβλήτα, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και να δούμε συνολικά τα προβλήματα. Όχι να τα επιμερίζομαι ο ένας φορέας τον άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι συνειδητά όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, περίπου μια τριετία από το 21 και παραπάνω, όσο ήμουν μέλος, τεκμηρίωση πάντα τη απόψη μου υπήρχε. Όποιος θέλει μπορεί να δει τα πρακτικά. Και δεν απολογούμε αυτή τη στιγμή. Είμαι πρόθυμος να κοινωνήσω αυτό που από την αρχή πίστευα. Και σας το επιβεβαίωσα για το Λιμεναρχείο και να ζητήσουμε και τα στοιχεία του 23. Mm. Ότι όταν έχουμε επισκεψιμότητα 33.000 ανθρώπων σε ένα νησί που πραγματικά ήταν απείρου κάλους, δεν ξέρω αν μπορέσει να ανακάμψει ποτέ, αλλά είχα εικόνες πάρα πολύ δυνατές την περίοδο που επισκεφτόμουν ως λογιστής στις ταβέρνες που ο Δήμος νοικίαζε πριν από 25-30 χρόνια. Τότε ήταν παράδεισος, τώρα πρέπει να ξαναγίνει και οφείλουμε να το κάνουμε. Σωστά είπε ο κύριος Σπυριδάκης ότι θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει το παθολόγος και αν υπάρχουν όλα αυτά. Όμως αυτό θα απαντήσει σίγουρα η Επιτροπή όσον αφορά την αναγκαιότητα, σαν Επιστημονική Επιτροπή, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Επιστήμονος. Αν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, θα το δει η Επιτροπή. Ναι, γιατί είχαμε μια απάντηση πριν μερικά χρόνια ότι φταίει η ξύρανση, πώς λένε, η ανομβρία και όχι κάποιο... Τέλος πάντων, δεν με την κλάτε, αλλά σε κάθε περίπτωση επειδή είναι ένα τέτοιο θέμα. Αυτό που είχα ζητήσει για το Περιφερειακό Συμβούλιο, το ξαναλέω, στην Επιτροπή και έχει καταγραφεί, είχα ζητήσει να γίνει στην Ιεράπετρα συνάντηση και μάλιστα ανοιχτή. Και πότε, την περίοδο που υπήρχαν αντιπαλότες και ενδεχομένως θα υπήρχαν επεισόδια. Δεν θα υπήρχαν επεισόδια. Οι συμπολίτες μας είναι άνθρωποι της δουλειάς. Θα ήθελαν απλά να γνωρίζουν αρχίτες εξ αρχής και να γίνει πιο κοινοποιήσιμο ο τρόπος σκέψης και υποχρεωτικότητες μιας νομοθεσίας. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρχει σύσκεψη στην Ιεράπετρα. Υπάρχει και έτοιμα γι' αυτό. Ούτως ώστε να υπάρχει ευκαιρία να δούμε και το τι σκέφτονται από πάνω προς τα κάτω. Γιατί εκείνοι που δεν λαλούν. Είναι σήμερα Υπουργοί Οικονομικών. Κ. Χατζηδάκης είναι, δεν είμαι εγώ. Αν λοιπόν πραγματικά θέλει ο ίδιος
Είναι μια τοποθέτηση. Ένα μικρό ραδιόφωνο μπορεί να είστε στην Ιερά Πέτρα, αλλά φτάνει η φωνή σας παντού. Συγγνώμη για το μικρό, μεγάλο. Μικρό, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Χατζηδάκης είδε, μας έπεισε όλους. Και εμένα και τον Δήμαρχο Ιερά Πέτρα τότε και την κυρία Κοζηράκη και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Αυτό που πρέπει, και τονίζω και το ξαναλέω πάντα, είναι Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια, αποκεντρωμένη, όλες οι υπηρεσίες μαζί, να ζητήσουν και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις και οριστικές αποφάσεις που αφορούν την πολιτεία. Για τη φύλαξη είδατε τι συνέβη. Τώρα μπήκε ο μήνας, κλείνει ο μήνας, όπου να θα μπει Μάιος, θα έχουμε Πάσχα. Δεν βλέπω τίποτα για τη φύλαξη. Πώς θα ανατραπούν τα δεδομένα, χτυπώντας την Επιτροπή και μόνο. Όχι βέβαια. Έτσι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, άρα να ανασκουμποθούμε και να δούμε πώς θα κοινωνήσουμε συνολικά ότι ο παράδεισος μας είναι ανοιχτός. Έτσι, βασιζόμενοι σε ένα σλόγγαν το οποίο θα κοινωνήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία, σε αεροδρόμια, σε εισόδους της πόλης κτλ. Με αφίσες και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα το αναλάβει ο Δήμος. Είναι πρόταση που την κάνω τώρα, δεν έχει γίνει στο Δήμο ακόμα, για να μην παρεξηγηθώ. Το έχουμε για την επόμενη απολογιστική, στις 27 του μήνα. Κύριε Γουλιδάκη, θα πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αλίευσα μια είδηση από εδώ, από μέσω της Κρήτης. Δεν θα αναφέρω το μέσο, ότι η Χρυσή, ο παράδεισος Κρήτης, δεν θα δεχτεί επισκέπτες για άλλη μία χρονιά. Αυτό είναι ο κίνδυνος που αναφέρατε και προηγουμένως. Έχει ήδη ξεφύγει. Στείλτε μου σε αυτή την ανακοίνωση και σε μήνυμα, βέβαια, προφανώς δεν θέλω να αναφέρω ονόματα κτλ. Για να δω ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται πράγματα οποία στην πράξη δεν ισχύουν. Και το γνωρίζει πολύ καλά και ο κόσμος και εκείνοι που έχουν μικρά και μεγαλύτερα σκάφη και το λιμεναρχείο. Όχι, δεν αναφέρω ότι θα είναι πάντως. Είναι γεγονός αυτό, το βλέπουμε. Θα το ανατρέψουμε παντού. Λοιπόν, γυροκομείο, δύο κουβέντες. Αυτό έχετε. Έχει παραδοθεί, έχει εγγενιαστεί. Αναμένουμε. Αναμένουμε. Κάτι, έχετε, υπάρξει κάποια πίεση για να ολοκληρωθεί αυτό. Ξέρουμε βέβαια το καθεστώς που θα υπάρχει είναι ο υπάρχον σύλλογος φίλων να λειτουργήσει και το νέο γυροκομείο. Αυτό που μπορώ να αναφέρω στην παρούσα φάση είναι ότι στην πρώτη απολογιστική, που θα πω και δημόσια για όσους δεν είχαν ακούσει, ότι με τη νέα νομοθεσία για την ερχόμενη πενταετία και η περιφέρεια και οι δήμοι, περιφέρειες και οι δήμοι, οφείλουν αναδήμηνο να έχουν μια ειδική συνεδρίαση απολογιστικού χαρακτήρα, όπου τίθενται έως και 10 ζητήματα από τις παρατάξεις και τα οποία με επιλογή και κριτήρια έρχονται προς συζήτηση. Στην πρώτη απολογιστική βάλαμε τα δύο μεγάλα ζητήματα που ανέφερα προηγουμένως, το πυρηνάδικο πρώτα, για να υπενθυμίσω, και αναφέραμε τα έγγραφα της πολλοδομίας που προανέφερα και πολλά άλλα, και ζητήσαμε να γίνει σύσκεψη στην Ιερά Πέτρα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι που δεν είδαμε μέχρι τέλος του μήνα Απριλίου, όπως ζητήσαμε. Αυτό ζητήσαμε στην απολογιστική του Φεβρουαρίου. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας και ζητήσαμε να γίνει σύσκεψη στην Ιερά Πέτρα με τους διευθυντές ή στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών για να γίνει μια συνολικότερη ενημέρωση. Η επιβολή του προστίμου, μόλις χθες Δευτέρα κοινοποιήθηκε, δεν έχει αλλάξει αυτό το αίτημα, παραμένει και θα επανέλθει ως ερώτημα, είτε προκριθεί είτε όχι. Μπορεί να το κάνω και εκτός ημερήσιας ατζέντας. Συζήτηση δεν έγινε ακόμα και ο Απρίλιος κλείνει. Προφανώς θα πρέπει να ξανατεθεί το θέμα. Για δε το γυροκομείο. Και αυτό το θέμα το βάλαμε κατευθείαν στην απολογιστική, γιατί ο σκοπός της παράταξης μας είναι να υποστηρίζει, να τεκμηριώνει, να συνδράμει, να προσθέτει με όσες γνώσεις έχει στη διάθεσή της από ανθρώπους έμπειρους, έτσι, που συμμετάσχουν μέσα στην Επιτροπή, αλλά και από προέδρους και από τα μέλη της παράταξης μας συνολικά, να μην αναφερθώ σε αυτό, για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτή την αναφορά που έκανε ο Δήμαρχος, ότι θα παραχωρηθεί το γυροκομείο στο Σύλλογο Φίλων Τρίτης Ηλικίας, εμείς δεν έχουμε ακόμα τεκμηριώσει συγκεκριμένη άποψη νομικά, αν αυτό μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Όμως τις απόψεις μας θα τις διατυπώσουμε όταν τεθεί το ζήτημα. Υπάρχουν και πολλά ερωτήματα πάντως για αυτό. Μέχρι τιμής λοιπόν που μιλάτε σήμερα 17 του μήνα, δεν έχει γίνει κάτι. Το γυροκομείο έχει παραδοθεί, έχει ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να συμπληρωθούν για να λειτουργήσει. Δεν έχει έρθει κανένα θέμα προς ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Κρατήστε τις. Δεν έχει ότι κάθε περίπτωση θα διατυπώσουμε παραταξιακά τις απόψεις μας και θα φέρουμε άποψη. Μάλιστα. Και λοιπόν, για τον τρόπο λειτουργίας, για τη βιωσιμότητά του και όλα αυτά τα αναγκαία που θα πρέπει να έχουμε σε ένα σύγχρονο κτίριο μαζί με το παλιό εξυγχρονή και επεκτάθηκε και υπάρχουν οι δυνατότητες.
να φιλοξενούμε ανθρώπους τρίτης ηλικίας όπως πραγματικά τους αρμόζει. Λοιπόν, οπότε άνω τελεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και να γίνει μια συζήτηση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, γιατί μην έρθουμε μετά σε ένα διέξοδο πάλι οικονομικό. Σε κάθε περίπτωση, έτσι να χρωστάμε από εδώ, να χρωστάει από εκεί, να χρωστάει παρακαλά. Αβελτηρίες και αδράνειες, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να τις αναδεικνύει και να προσπαθεί, προσέξει, όχι σε τόνο αντιπολιτευτικό, δεν έκανες κάτι, να βρούμε την αιτία που δεν έγινε κάτι. Και σε αυτό να συντράβουμε να προχωρήσει και να επιληθεί. Πρακτικά, ένα πρόβλημα λύνεται όταν συλλάβεις το μέγεθός του. Αν το αφήνεις εκεί και δεν το πλησιάζεις, δεν το αγγίζεις, αν δεν πέσεις πάνω στο πρόβλημα, δεν θα λυθεί ποτέ. Ωραία. Πάμε και στο νερό που το βάλατε σαν πρώτο θέμα. Όταν πριν ξεκινήσουμε να μιλούμε για το περινάρικο. Είχε προηγηθεί βέβαια η περιφέρεια και τα άλλα, τα βλέπαμε όλα. Τα βλέπαμε. Λοιπόν, ενιαία διαχείριση υδάτων. Υπάρχει ένας ξεσηκωμός και ιδιαίτερα από τη Δυτική Κρήτη αυτός ο ξεσηκωμός. Πώς το βλέπετε εσείς? Οι τελευταίες ανακοινώσεις ότι γιατί πλέον δημοσιοποιήθηκαν. Καταρχήν υπήρχαν ψήθυροι αρχικά. Έτσι, ενώ πριν από περίπου 8 μήνες, ακόμα κατά τον μήνα Αύγουστο και μεταγενέστερα, γιατί υπενθυμίζω ότι ακόμα τουλάχιστον τώρα δεν έχω αντικατασταθεί από τον οργανισμό Ανατολής της Κρήτης. Επειδή είναι ένας φορέας που διαχειρίζεται φράγματα, έχει πληροφόρηση, γι' αυτό αναφέρομαι. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθώ μέσα από τις ανακοινώσεις πολλά πράγματα και έχω αντιληφθεί από τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχει την πρόθεση να δημιουργήσει ένα πανελλήνιο φορέα διαχείρισης των εντατικών πόρων της χώρας όσον αφορά την άρδευση. Έτσι, υδατικοί πόρους, υδατικοί πόροι για την άρδευση. Αυτό είναι πρόθεση. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το 41% όταν λέει κάτι, το εννοεί. Πάνω σε αυτή την πρόθεση του να δημιουργηθεί ένας φορέας, θα πρέπει να χυθεί πολύ μελάνι και πολλές επιφυλάξεις, αλλά και τα θετικά ενδεχομένως. Ούτε τα αρνητικά, ούτε τα θετικά μας τα έχει παρουσιάσει κάποιος επίσημα. Κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε και να πούμε είναι καλό ή δεν είναι. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά θα είναι η προσωπική μου άποψη και επιπόλαια, γιατί δεν έχω ακούσει το σκεπτικό. Και του κυρίου Αυγενάκη, αν έχει οριστικοποιήσει ένα σκεπτικό και μπορεί να το εισηγηθεί, αλλά τη κυβέρνηση συνολικά. Γι' αυτό είμαι προσεκτικός. Αν θέλετε την άποψή μου, η άποψή μου αυτή τη στιγμή, έτσι ξαναλέω, ότι μπορεί να παρεξηγηθώ και να πω άλλα αργότερα όταν δω την νομοθεσία. Να δούμε τι νομοθετικό πλαίσιο σκέφτεται, να δούμε πραγματικά και να είστε σίγουροι. Ως οικονομολόγος και φοροτεχνικός τόσα χρόνια, θεωρώ ότι έχω μια μικρή δυνατότητα και εγώ και τα στελέχη της παράταξής μου να συζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε, καλύτερα να αξιοποιήσουμε, αν η πρόταση αυτή είναι θετική ή αρνητική. Όμως, αν με ρωτάτε ευθέως, σας λέω ότι η σκέψη μου είναι με μεγάλη επιφύλαξη προς τη σωστή κατεύθυνση, μάλλον δεν είναι. Τι εννοώ? Αν μιλήσουμε για τους κριτικούς του ΕΒ, να το πω έτσι, το ΕΒ ο δικός μας είναι ο μεγαλύτερος. Είναι ένας το ΕΒ ο οποίος έχει, με όσα έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς προβλήματα δεκαετίες τώρα, είχαμε και άλλες φορές έλλειψη νερού, είχαμε και άλλες φορές πατώσει 16-17 ή 17-18 και πιο παλιά, και πάντα υπήρχαν κραυγές αν θα καλλιεργήσουμε ή όχι. Όμως αποδείχθηκε από το διάβα των ετών ότι υπήρχε μια συνετή διοίκηση και σήμερα αυτός ο φορέας οργανισμός αρδεύει πάνω από 45 με 50.000 στρέμματα. Και με την ολοκλήρωση, όποτε και αν ολοκληρωθεί με τα προβλήματα της προσαγωγού, μπορεί να επεκταθεί. Θα είναι έτοιμα να επεκταθεί. Από εκεί και μετά, αντιλαμβάνεστε ότι να έχουμε ένα κεντρικό φορέα, ο οποίος προφανώς θα γεμίσει κάποιες θέσεις εργασίας. Η Ολλανδική εταιρεία έχει προβάλει αυτό το μοντέλο και έβαλε ιδέες προτείνοντας για Θεσσαλία πράγματα που, αν σκύψει κανείς να τα δει, δεν είναι τα καλύτερα. Ναι, διαφωνούν και οι Θεσσαλοί σε αυτό. Πολλοί διαφωνούν και κυρίως διαφωνούν οι κάτοικοι. Από εκεί και μετά. Καλώς άνοιξαν οι συζητήσεις και αυτό που εγώ σαν κεφαλής παράταξης καταθέτω είναι ότι αν πραγματικά έχει πρόθεση είτε το Υπουργείο είτε υπηρεσιακοί παράγοντες, αυτοί που είδαν, αξιολόγησαν την πρόταση των Ολλανδών. Γιατί ακούστε, μια πρόταση μιας εταιρείας πληρώνεται. Για να πληρωθεί περνάει διάφορα ελεκτικά στάδια. Πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες, γνώστες του αντικειμένου, και έχουμε τέτοιους και στην Κρήτη, μπορούν να δουν τις προτάσεις, να τις αξιολογήσουν και να έχουν μια εισήγηση και σε αυτήν πάνω να πάρουμε θέση. Αλλά ξέρω ξεκάθαρα, και αυτό είναι που θέλω και εγώ προσωπικά και η παράταξή μου να αποφύγουμε, είναι να έχουμε ένα φορέα που λειτουργεί και είτε για την ανθυρότητα των οικονομικών του, είτε για τον τρόπο λειτουργίας που θέλει βελτιώσεις, που έχει ανάγκη εξυγχρονισμού και που δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει. Ο νόμος που αφορά τους το ΕΒ, σας το λέω σαν λογιστής,
από το 1958 δεν έχει αλλάξει. Ναι. Και ξέρετε κάτι ακόμη πιο τρελό. Αυτή η κυβέρνηση που έχει επιβάλει τρομερούς κανόνες για τα βιβλία, τα ασφαλιστικά θέματα, My Data κτλ. Επιτρέπει στους ΤΟΕΒ όλες της χώρας να έχουν βιβλία δούνε και λαβίν. Χειρόγραφα βιβλία. Δεν έχουν, έχουν προχωρήσει. Το ΕΒΙΡΑΠΤΡΑΣ είναι εξυγχρονισμένος, έχει διπλογραφικό σύστημα, έχει διαφάνεια, έχει αυτά που πρέπει να έχει. Όμως το νομικό πλαίσιο έπρεπε να αλλάξει προς την κατεύθυνση του οργανισμού εγγύων βελτιώσεων, του ΤΟΕΒ, όχι μόνο του δικού μας, όλο τον ΤΟΕΒ όλης της χώρας. Ναι, το έχουμε. Αντίθετα, για να μην το κάνουν, για να μην ισχυροποιήσουν, για να μην βελτιώσουν, για να μην εξυγχρονίσουν τους ΤΟΕΒ, και γιατί υπάρχουν και ΤΟΕΒ οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, βάλτε στο μυαλό σας πολλά. Αν υπάρχει ενιαία διαχείριση, πού μπορούμε να φτάσουμε. Απροφανώς τα ζητήματα θέλουν τεκμηρίωση και προτάσεις για να μπορεί να μιλήσει και ο επόμενος από εμένα να αντικρούσει. Αλλά αν πραγματικά έχουμε καταχρεωμένους το ΕΒ σε όλη τη χώρα, θα έπρεπε ανθυροί το ΕΒ που προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης να περάσουν, να ανακοστολογούν τη χρήση του νερού και να έχουμε από αλλού κανόνες αναστρέμα, κατανάλωση, αναρολόι ή οτιδήποτε αυτό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα που σήμερα αποδεχόμαστε στο Δήμο Σειράτας γνωρίζοντας τα προβλήματα. Άρα αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει διαλογικά. Πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν, να υπάρχει ένας μπούσουλας για να ξεκινήσει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή πώς να προκαλέσω μια συζήτηση. Δεν λέτε να μην το έχω σκεφτεί προσωπικά, ναι, να προκαλέσω. Ποιο να φωνάξω, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Όπου και να πάρω τηλέφωνο ανθρώπους που γνωρίζουν τα ζητήματα, λέμε δεν έχουμε κάτι αυτό. Ναι, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε κάτι αυτό ακόμα. Ναι. Όταν έχουμε όμως κάτι αυτό, ίσως είναι αργά. Ναι. Αυτό πήγα να πω, ότι μπορεί να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν κάνει εντύπωση ότι δεν βγαίνουν υπεύθυνα να πάρουν μια πολιτική θέση στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να γνωρίζουν το θέμα. Ας βγουν να μας πείσουν ότι η ενιαία διαχείριση του νερού στην Κρήτη, ας πούμε, το πάρουμε σαν νησί, που θα είναι σε όλη τη χώρα, έτσι. Ναι. Θα είναι δηλαδή οι ίδιες οι συνθήκες, θα είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος σκέψης και διαχείρισης για την περιοχή, ξέρω εγώ, πέστε την καλύτερη περιοχή που έχει τα πιο πολλά νερά, να πάρουμε την Ήπειρο, ας η οποία όσον αφορά το πρωτογενή τομέα δεν έχει την ίδια αναπτυξιακή προοπτική και δύναμη με την Κρήτη. Αλλά θα έχουμε ένα διαχειριστή, διευθυντή γενικό, ο οποίος θα λέει βάλε στην Ήπειρο τόσο το κυβικό, δώσε τόσα να ποτίζουν τα στρέμματα και πάμε και στην Κρήτη να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, ξέρεις, εκεί έχει θερμοκρητικό περιβάλλον. Πράγματα. Δηλαδή, αυτές τις σκέψεις πρέπει να προηγηθούν προτάσεις, να δούμε το νομικό πλαίσιο, πώς το σκέφτεται το Υπουργείο και ποιο σκοπό επιδιώκει. Και πάνω σε αυτό να τοποθετούμε. Μάλιστα, οπότε αναμένουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Απλά κάνουμε σενάρια τέλος πάντων. Όχι, οι συζητήσεις δεν θα πάσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι. Σενάρια εργασίας για το αν γίνει έτσι, τι θα γίνει με αυτό. Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Η επιθυμία του κόσμου μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και των αιρετών, των θεσμικών, όλων των συνεμπλεκομένων για όλα τα ζητήματα είναι διακαής εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή να ενημερώνεται υπεύθυνα από εκπροσώπους κάθε φορά της κάθε κυβέρνηση. Δέστε όμως. Δέστε πόσο έντεχνα και πόσο έξυπνα, κατά την άποψη των επικοινωνιολόγων, συγγνώμη, κινείται η σημερινή κυβέρνηση για το θέμα της υγείας. Ξεδίπλωσαν ποτέ το χάρτη της υγείας για να δούμε και εμείς τι συμβαίνει? Από τη συνεδριάση με τον Κικίλια στον Άγιο Νικόλαο, που κοντεύσαν να βγάλουμε τα μάτια μας οι πόλεις στο νομό Λασιθίου, Ιερά Πετρά Άγιο Νικόλαο Σιτίας, έτσι, φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουν προχωρήσει σε βραδινά χειρουργία, σε μια πλήρη ανατροπή, σε πλήρη πραγματικά καταστροφή του συστήματος υγείας. Χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να ξεδιπλώσουν το χάρτη και χωρίς να μας πούν στην ουσία τι σκέφτονται. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε χάσει τον παλμό το να οσμώνεται ο κάθε υπεύθυνος τι πραγματικά συμβαίνει και να έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Δυστυχώς αυτό οι πολιτικοί μας το έχουν χάσει. Λοιπόν, ο κύριος Λιοντάκης, ο πρώην διευθυντής του ΕΒ, θέλει να παρέμβει. Τον είχαμε εδώ χθες και ανέλησε διάφορα. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις βέβαια σε αυτά τα ερωτήματα που έβαλε χθες, που έθεσε χθες. Δεν ξέρω αν μας... δεν ξέρω, μας ακούτε κύριε Λιοντάκη? Σας ακούω. Α, ωραία, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Λιοντάκη, καλημέρα στους ακροατές. Μια μικρή παρέμβαση θέλω να κάνω. Βεβαίως, σας ακούω. Όσον αφορά το νερό, γιατί έχει μιλήσει για άλλα θέματα ο κ. Μιλδάκης, και θα διαφωνήσω σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα βιβλία που είπε ότι τηρούν το ΕΒ και είναι η χειρόγραφα, δεν ισχύει για τον ΕΒ της Ιεράπτρας όπως είπε, αλλά είναι έτερον εκάτερον. Αν τα βιβλία τηρούνται σωστά και όλα γίνονται όπως πρέπει, δεν έχει σημασία αν είναι για μένα, αν είναι χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα. Δεν σηματοδοτεί αυτό για ένα οργανισμό εξέλιξη ή όχι.
όσον αφορά το ότι είπε για ονόματα τα οποία κάλεσε και λέει δεν έχουμε τίποτα, κάλεσε να κουβεντιάσουμε το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ΤΟΕΒ, λέει δεν έχουμε ακόμα τίποτα αυτό. Θα πρέπει να βγει να πει τα ονόματα. Να. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που κάθονται σε μια καρέκλα και ενώ τους κρύουν τον κόδωνα του κινδύνου κάποιος λέει ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα αυτό. Το αυτό θα είναι ότι οι ΤΟΕΒ κλείσανε. Αυτό θα είναι το αυτό. Το τρίτο που διαφωνώ με τον Γιάννη είναι ότι η ΤΟΕΒ είναι, και έχω πει 1.000.000 φορές όπου έχω βρεθεί σε όλα τα επίπεδα, ότι η ΤΟΕΒ είναι διαφορετική ο ένας από τον άλλο. Ναι, μεν έχουν το ίδιο αντικείμενο, αλλά η ΤΟΕΒ είναι διαφορετική ο ένας από τον άλλο. Και αναφέρομαι στους ΤΟΕΒ της Βορείου Ελλάδας που είπε και ο κύριος Βουλιδάκης. Η ΤΟΕΒ της Βορείου Ελλάδας, οι πιο πολλοί από αυτούς, πληρώνουν εισφορές ετήσιες. Ετήσιες. Ναι. Δεν υπάρχει έργο αναπτυξιακό, δεν υπάρχουν έργα εξελιγμένα για να μπορούν να ελέγξουν τους μη συνεπείς καταναλωτές, αυτούς που δεν πληρώνουν δηλαδή, με αποτέλεσμα να είναι όλοι υπερχρεωμένοι. Και έχω πει πολλές φορές όπου βρέθηκα, ότι δεν είναι εδώ οι καλοί καταναλωτές και στη Βόρεια Ελλάδα είναι οι κακοί. Mm-hmm. Απλώς στη Βόρεια Ελλάδα έχουν τον τρόπο να αποφεύγουν οι κακοί καταναλωτές να πιαστούν. Γιατί δεν υπάρχουν έργα. Εδώ εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και πολλές φορές την έχουμε και δεν την εκμεταλλευόμαστε. Έτσι. Mm. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμία περίπτωση ένα μέτρο που εφαρμοστεί και μάλιστα με μπούσουλα τη Βόρεια Ελλάδα είναι πασιφανές, είναι δεδομένο ότι θα καταστρέψει τους υπόλοιπους ΤΟΕΒ. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία από αυτού. Γιατί οι ΤΟΕΒ, οι μεν με τους δε, δεν μοιάζουν πουθενά. Κύριε Κολυδάκη, είστε εδώ. Ναι, σας ακούω τώρα, είχε πέσει λίγο η γραμμή, αλλά κατάλαβα τον εαυτό. Δεν έχω κάτι να διαφοροποιηθώ με αυτό που λέει ο κύριος. Εντάξει, δεν ξέρω αν πιο πρώτα είχε πει κάτι, ένα κενό 2 λεπτών είχα. Περίπου στο ίδιο μήκος κινήθηκα. Με την έννοια ότι είμαι αρνητικός στο να έχουμε μια τάση, μια κυβερνητική προσπάθεια να επιβάλλει κανόνες ενιαίας διαχείρισης. Αυτό το ανέπτυξα. Όμως παρόλα αυτά, επιμένω να λέω ότι τουλάχιστον μπορεί να έχω και λάθος. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ αν έχεις δει κάτι συγκεκριμένο κείμενο εισηγητικό πάνω στις σκέψεις του Υπουργείου. Άρα κατ' επέκταση της κυβέρνησης. Εκεί μπορεί να διαφοροποιούμαστε. Βεβαίως, τα υπόλοιπα που λες συμφωνώ απόλυτα. Και βεβαίως πιστεύω ότι... Βεβαίως υπάρχει σχέδιο νόμου, το οποίο μάλιστα ένα πράγμα που θυμήθηκα, γιατί εχθές είχα μια... Γιάννη, ένα λεπτάκι. Υπάρχει σχέδιο νόμου σε διαβούλευση. Σε διαβούλευση βέβαια και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση. Εγώ ειλικρινά αυτό το ακούω από σένα και δεν το έχω πάρει καμπάρι. Ο ΤΟΕΒ όμως το ξέρει. Ο ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας. Και όλοι οι ΤΟΕΒ της Κρήτης το ξέρουν. Και όλοι έχουν κινητοποιηθεί εκτός του ΤΟΕΒ Λασιθίου. Γιατί του ΤΟΕΒ του Λασιθίου του κινητοποιούσε πάντα ο ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας. Τώρα ο ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας περιμένει σε βιμπίτσισμα που λέει ο πρόεδρος από άλλους. Αυτό είναι. Ναι, εκεί όντως οφείλω να πω ότι δεν έχω ενημέρωση γιατί δεν είχα αντιληφθεί αν υπάρχει ήδη εισηγητικό πλαίσιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ούτε 20-30 μέρες οι προηγούμενες ετήσεις, δεν το έχω δει ποτέ ολοκληρωθεί. Είναι καιρός, Γιάννη. Δυστυχώς έχει παρέλθει η προθεσμία της διαβούλευσης. Είναι καιρός. Και το σχέδιο αυτό μιλάει ξεκάθαρα ότι τα χρέη των ΤΟΕΒ, γιατί η Βόρειος Ελλάδα είναι υπερχρεωμένη ΤΟΕΒ και θεωρούν ευχής έργων να τους πάρει το κράτος και να τους κάνει κρατικούς και να πάνε να έχουν ένα νέο διαχείριση, να φύγει ευθύνη από πάνω τους, να ξεπληρώσουν και όλα καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο θέμα. Εμάς μας βολεύει να μας πάρει το κράτος στον ΤΟΕΒ το δικό μας. Όχι βέβαια. Γιατί φυσικά και δεν συμφωνώ και εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως πετάνε σκέψεις από το μυαλό μου. Σε κάθε περίπτωση δημιουργική είναι η πρόταση που η ενημέρωση που παρακαλώ. Εγώ Γιάννη σε παρακαλώ. Υπάρχει το εξής όμως τώρα. Να προλάβω κάτι και να σε ακούσω χίλιες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, δεν θέλω να δικαιολογήσω την άγνοιά μου σε καμιά περίπτωση. Όμως αλλάζει το σκηνικό, γιατί σκέφτομαι σε κάθε περίπτωση ότι αν όντως υπάρχει αυτό, έχει κοινοποιηθεί παντού. Έτσι. Έχουν κλειθεί. Δεν θέλω να ανοίξω περισσότερο την κουβέντα. Θα τα δω τις επόμενες ημέρες. Γιάννη, έχουν κλειθεί το ΕΦ στην περιφέρεια. Ναι, δεν είδαμε όμως εμείς, Γιάννη, εδώ κανένα από τους πολιτικούς, όπως προανέφερα, να έρθουν να μας ενημερώσουν για τέτοια ζητήματα, όπως δεν μας προειδέασαν για τις απεντάξεις των έργων, όπως δεν μας προειδέασαν για τίποτα. Και να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τον ΤΟΕΒ και τη σχέση μου προεκλογικά την περίοδο, κατηγορήθηκα ότι εγώ υποκίνησα το σκάνδαλο που αναδείχθηκε τότε σε σκάνδαλο, ότι υπήρχε ένα χρέος 300.000. Άρα καταλαβαίνεις ότι η πρόθεση η δική μου, σαν επικεφαλής παράταξης και της παράταξης μου συνολικά, είναι η διαφάνεια καταρχήν και η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί, η οποία θα είναι προς το συμφέρον των δημοτών μας καταρχήν και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας συνολικά. Υπάρχει ένας μεγάλος εφησυχασμός στην περιοχή μας, που ξεκινάει
από τον ΤΟΕΠ της Ιεράπετρας, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος να κινητοποιήσει τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο και όλους τους φορείς, γιατί έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο ΤΟΕΠ δεν έχει πελάτες μόνο αγρότες. Και δεν είναι ο μοναδικός όμως, έτσι. Είναι και ένας αυτός από τους θεσμικούς φορείς που θα πρέπει να είναι. Όλοι περιμέναν το δικό μας ΤΟΕΠ να ξεκινήσει, να τα λέμε τα πράγματα. Όλοι οι ΤΟΕΠ μέχρι στιγμής, μέχρι πριν από ένα χρόνο, δύο, περιμένανε το δικό μας ΤΟΕΠ να μπει μπροστά και να παρακινήσει και να υποκινήσει και να κάνει και να δείξει. Τώρα ο δικός μας περιμένει τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι τώρα έχουν μια γεώτρηση, έχουν δύο γεωτρήσεις και έχουν μια λιμνοδεξαμενή. Αυτά είναι τα πράγματα, Γιάννη. Εγώ θέλω να προσθέσω σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αφού απευθύνθησε σε ανθρώπους και σου είπανε δεν έχουμε τίποτα αυτό, να πείσε τα ονόματά της. Ναι, είναι όμως η αλήθεια ότι ήταν πριν από 15-20 ημέρες στις συζητήσεις. Μα είναι πριν από 6 πριν από 6-7 μήνες αυτή η δουλειά. Δεν είναι τώρα. Ωραία. Εγώ θα το δω και εγώ, γιατί προφανώς έχω να σκεφτώ πολλά πράγματα, έτσι. Πρέπει και από τις υπηρεσίες της περιφέρειας για να δούμε ακριβώς τι παίζει. Γιατί όλη και τη να διάρκεια... Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, Γιάννη. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Δεν έκρυψα ποτέ πράγματα εγώ, Γιάννη. Και μια που ανέφερες αυτό, γιατί... Άκουσε μου λίγα. Θεωρώ ότι είναι υπερβολική η θέση σου και η άποψή σου ότι το ΕΒ της Ιεράπτρας πρέπει να παρακινήσει το σύνολο των πολιτών και των αγροτών για να ξεκινήσουμε προσπάθειες. Και επέτρεψέ μου το εξής. Επέτρεψέ μου λοιπόν το εξής. Σε τόνο καθαρά, όχι καταγγελτικό, σε τόνο ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν είχες πάρει μέρος στη σύσκεψη που έγινε στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας. Όταν ανακοινώθηκε, λίγες ημέρες ενώ το ξέραμε σχεδόν προεκλογικά, αλλά δεν ήταν επισημοποιημένο, ότι απεντάσσονται τα συνοδά έργα του Φράματος Βραμιάνου. Εκεί υπήρχε μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου. Ναι. Ό,τι κατατέθηκε μέσα, ήμουνα εκεί, μίλησα για τα θέματα αυτά και ζήτησα και πρότεινα και αποδέχτηκαν την πρότασή μου. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν στη συνάντηση, και ο σημερινός και ο παλιός δήμαρχος, να έχουμε μια επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη καταρχήν και να μπούμε σε φάση κινητοποιήσεων άμεσα. Ναι. Το επόμενο βήμα, χωρίς να θέλω να μεταφέρω υποχρεώσεις και ευθύνες σε κανένα, ήταν ότι ο Γουλιδάκης δεν υπήρχε. Ούτε επικεφαλής παράταξη ήταν, ούτε στη συνεδρία σου πήρε μέρος, ούτε προτάσεις έκανε. Κάποιοι αποφάσισαν και πήγαν στον Περιφερειάρχη χωρίς να είμαι. Δεν είναι κάτι προσωπικό αυτό. Αλλά αν σκεφτόμαστε έτσι, ενώ έχουμε ανάγκη και του Γιάννη του Λιοντάκη και του Θεοδόση και του Μανώλη και του Κωστή, αλλημονόμαστε. Ποιοι ήταν αυτοί κάποιοι, Γιάννη. Πώς? Ποιοι ήταν αυτοί κάποιοι. Α, που πήγαν στο Ηράκλειο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, από το Προεδρείο πρέπει να ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου με κάποια μέλη. Δεν είμαι σίγουρος, Γιάννη, τώρα να πω τα ονόματα που πήγαν. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι προτείναμε σαν παράταξη να πάμε μια επιτροπή, στην οποία θεωρούσα ότι αυτό μου σαν. Πρώτον, είχα πάρει μέρος σε ζήτηση και δεύτερον, σαν άνθρωπος που γνωρίζω τα ζητήματα όσο μου επιτρέπει η γνώση που έχω, θα έπρεπε να είμαι μέσα στη συνάντηση. Δεν ενημερώθηκα για τη συνάντηση, δεν προσκαλέστηκα στη συνάντηση. Επιβεβαιώνεις αυτά που λέω δυστυχώς. Ναι, αλλά όμως σε κάθε περίπτωση δεν είναι θέμα. Εγώ το πάω τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν θέλω να στοχοποιήσω κάποιον. Εγώ στοχοποιώ, Γιάννη, δεν θέλω να αποφύγω τίποτα. Είμαστε συμπολίτες, συγχωριανοί και συνομήλικοι και γνωρίζουμε τα πράγματα. Συνολικά πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορείς να πάρεις το μέρος του ενός του άλλου όταν υπάρχουν αποκλεισμοί. Και είμαστε λίγοι για να αποκλειόμαστε. Και αυτό έλεγα πάντα και σαν περιφερειακός σύμβουλος και σαν αντιπεριφερειάρχης. Και τώρα συμβαίνει. Τι να πω τώρα. Εγώ κινούμαστε σε άλλο μικροσύμβολο. Συμφωνώ πάντα σε κάθε περίπτωση για τους εστιασμούς που έχεις και τις επιφυλάξεις και εσύ. Μου δίνεις ένα βήμα να τρέξω γρηγορότερα ενημέρωση. Εγώ μιλάω ευθέως, Γιάννη. Εάν ο ΤΕΟΒ δεν ξυπνήσει, να σταθεί στο ύψος σε κάθε περίσταση που θα προκύψει, να κινητοποιήσει αυτούς που πρέπει σε κάθε περίπτωση, ο ΤΟΕΒ το δικό μας θα κλείσει. Τέλος. Αυτή είναι μένα η γνώμη μου και αυτό αποδεικνύουν κάθε μέρα τα πράγματα. Απευθυνθείτε σε άλλους το ΕΒ και μιλήστε και θα ακούσετε. Θα σας πούνε και αυτοί. Πάρτε το ΕΒ Συνοκαψάλων. Πάρτε το ΕΒ Ζάκου. Πάρτε το ΕΒ άλλους. Μιλήστε να σας πούνε και αυτοί την άποψή τους. Σωστό. Περιμένανε το κρατάω όσον αφορά τις απόψεις σου και όσο περνάει από το χέρι μου σαν κεφαλής παράταξη, δεν έχω όλες τις πρωτοβουλίες στη διάθεσή μου εγώ. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να ταρακονηθούμε περισσότερο. Ωραία. Για τα επόμενα εντάξει. Βήματα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, δεν είναι ο διάλογος ζωντανό και δημιουργικό. Δεν έχει να κάνει. Ενεργούς πολίτες, έτσι με άποψη, κύριε Λιοντάκη. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, οπότε, να το κλείσουμε το θέμα. Ακούστε. Σε κάθε περίπτωση, μακάρι να υπήρχε χρόνος, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικό. Εγώ θα κάνω ξανά μια πρόσκληση στους πολίτες του Δήμου της Ιεράπετρας, από το τελευταίο χωριό, το πιο μακρινό, μέχρι το πιο κοντινό, να συμμετάσχει στα Δημοτικά Συμβούλια. Είναι στοχευμένη αυτή η προσπάθεια από την προεκλογική περίοδο και θέλω και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί σταδιακά.
Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα αναδεικνύουν με την παρουσία τους προέδροι, πολίτες και τα συζητάμε. Συζητάει η σημερινή Δημοτική Αρχή σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν λυθεί τα προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτή και η Δημοτική Αρχή, ξαναλέω, είμαστε και η Δημοτική Παράταξη και η δική μας παράταξη και η παράταξη του κ. Καλατζάκη. Έχει αλλάξει όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, πιστεύω, και έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε. Ο ΤΟΕΒ είναι ο πνεύμονας μας, έτσι, από εκεί ζούμε. Δεν αναπνέουμε αέρα, αλλά πίνουμε νερό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα ζητήματα, καλώς ξεκινάνε συζητήσεις να αναδειχθούν σε κάθε περίπτωση. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι έχω χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης, πολύ καλά το είπε ο Γιάννης Λιοντάκης, μέσα στην προσπάθεια και για τα επαγγελματικά ζητήματα που είναι τεράστια, αλλά και μέσα σε μια προσπάθεια η οποία έχει να κάνει να εντρυφήσουμε και να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζωντανά προβλήματα της περιοχής μας που δεν επιλύθηκαν δεκαετίες. Έτσι. Και που τα σέρνουμε τώρα τα ίδια και τα ίδια. Ελπίζω κάποια στιγμή με και να που μην μετά είναι θα περιμένουμε τώρα τις εκλογές και θα ανακοινώσει ότι τώρα θα μπει, τώρα θα γραφτούν οι κωδικοί και να έχουμε μείνει στους ανακοινώσεις, στους ταϊκούρα και τους πέστονε του. Ότι θα ενταχθούν τα συνοδά έργα στο ΕΣΠΑ. Να τα δούμε. Εντάξει, μια δέσμευση είναι μια δέσμευση πολιτική. Και οφείλει να πάρει κάποια πιο σύντομα. Ξέρετε τώρα που τους γράφουμε τις δεσμεύσεις πολιτικές. Τα λόγια εννοώ. Και ακόμα και εδώ είχαν ενταχθεί και απεντάχθηκαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Γουλιδάκη, ωραία. Μακάρι να προκαλείτε πολιτικές συζητήσεις και μακάρι να είμαι εγώ εκείνος ο αποδέκτης που, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω τα πράγματα σωστά, αλλά προκαλώ τις συζητήσεις όταν χρειάζεται και όσο μπορώ τουλάχιστον να το κάνω. Με την έννοια ότι όσο περισσότεροι καταθέτουμε απόψεις, τόσο ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας ανθρώπων που έχουν ιδέες και μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες. Μάλιστα. Για όποιο κομμάτι μας αφορά. Ωραία, ωραία. Αυτό κάνουμε προβληματισμό. Καλά το κάνετε. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Θα θέλω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με, με τον κύριο Γουλιδάκη, Πυρηνάδικο, Χρυσή, Γυροκομείο, το ΕΒ τώρα τελευταία, πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές, αυτό το θέμα του το ΕΒ. Τον ΤΟΕΒ, της ενιαίας διαχείρισης, τι εννοείται, τι αυτό, τι γίνεται, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί πολλά έχουν μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Αυτά.